αντιστάσεως και πάντα βρίσκουμε λύσεις. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι είναι δύο, συνήθως είναι δύο που έχουν στις συνούσες που έχουμε εκεί στο Λιμενικό Σταθμό. Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψουμε αυτούς τους ανθρώπους και το πιο δύσκολο από όλα είναι η μεταφορά τους από το εκεί από τη βόρεια πλευρά που είναι περίπου 15 χιλιόμετρα να τους φέρουμε κάτω. Αναγκάζομαι και δίνω ένα φορτηγό που έχω στο Δήμο. Ο οδηγός δεν πάει να βοηθήσει, ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι άρρωστη αυτή και τα λοιπά και το παίρνει και το οδηγεί ένας λιμενικός και το κατεβάζουμε κάτω. Εάν γίνει το συμβεί κάτι και γίνει κάποιο ατύχημα, εγώ τι μέλη γενέστε με εμένα μετά, δεν θα με τραβάνε εμένα και θα μου λένε εσύ που είσαι που έδωσε το αυτοκίνητο, αυτά τα πράγματα, εντάξει, πρέπει κάπου να βρεθεί μια λύση. Μετά τους φέρνουμε κάτω στο λιμάνι, τους πάμε εκεί στο Μόλο και τους έχουμε εκεί πέρα μέχρι να μπορέσει ο κύριος Λιμενάρχης να βρει η λύση να μπορεί να έρθουν τα σκάφη να τους πάρουν. Εάν τα σκάφη είναι απασχολημένα, είναι πολύ δύσκολο να τους πάρουν άμεσα. Πρέπει να περάσουν 6-7 ώρες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μες στον ήλιο. Θέλω να ευχαριστήσω και εδώ τον κύριο Ταξιάρχο, ο οποίος άμεσα στο ζήτημα αυτό μου προσέφερε να μου δώσει ένα σκίαστρο, αυτά που χρησιμοποιεί ο στρατός. Και την ίδια μέρα που το πήρα τηλέφωνο, την ίδια μέρα το έστειλε πάνω, δεν το έχουμε εγκαταστήσει ακόμα, γιατί περιμένουμε αδειοδότηση για να το βάλουμε. Από εσάς. Πρέπει το Υπουργείο να δώσει κάποια αυτό, για τον ταξίαρχο, για να είναι και εκείνος εντάξει, δεν πρέπει να έχει κάποια άδεια, δεν ξέρω. Ο στρατός δεν παίρνει άδεια, αφού σας το δώσε βάρτε του. Δεν παίρνω άδεια από κανένα, σε αυτό λαό. Πρέπει να γίνει κάποιες διαδικασίες. Καμία διαδικασία, μπορείτε να το πάρετε άμεσα. Σας το παραπώσω, όποιος ταξίαρχος ενημερώθηκα, μπορείτε να το εγκαταστήσετε άμεσα. Εμείς δεν μπορούμε να το εγκαταστήσουμε. Δηλαδή δεν επιτρέπεται σε ένοπλες δυνάμεις να το εγκαταστήσουν. Και να μου δεχτείτε, σας το δώσαμε, το παραχωρήσαμε στο Δήμο, αλλά πρέπει την ευθύνη της εγκατάστασης να έχετε εσείς.